Μόνο εσένα αγαπώ τόσο πολύ. Βαρέθηκα πια, Γιώση, λέει θυμωμένη η μαμά Λαγουδίνα. Πρέπει το κάθε τι να το λέω δύο φορέ. Πότε θα συγειρήσει επιτέλου τα πράγματά σου, ακόμα δεν πλήθηκε. Και πότε θα κάνεις τη γυμναστική σου. Κι εγώ βαρέθηκα, βάζει τι φωνέ ο Γιώση. Είσαι η πιο χαζή μαμά του κόσμου. Θα φύγω και θα πάω να μείνω με του φίλου μου. Τα μουστάκια της Μάρθας, της αδερφής του Γιώση αρχίζουν να τρέμουν. Τα μουστάκια της Μίκας, της αδερφής του Γιώση αρχίζουν να τρέμουν κι αυτά. Τα μουστάκια της μαμάς όμως δεν τρέμουν. «Πολύ καλά», λέει ήρεμα. «Ποιοι είναι αυτοί οι φίλοι σου» «Η Λάρα η λαρα η ο Ράφι ο Ασβός και ο φίψιος ο «Α, και ο ξάδερφος ο Πέπι», απαντάει ο Γιώση. «Μάλιστα», λέει η μαμά Λαγουδίνα και θα προτιμούσες να μένεις με τους φίλους σου. Ναι, ναι, ναι. Στα δικά του σπίτια θα περνάω πολύ καλύτερα, επιμένει θυμωμένος ο Γιώση. Και αμέσως μαζεύει τα πράγματά του στο σακίδιό του, ανοίγει την πόρτα και φεύγει. Η Μάρθα ξεσπάει σε κλάματα. Το ίδιο και η Μίκα. «Περιμένετε λιγάκι», παρηγορεί τις κόρες της η μαμά Λαγουδίνα. «Ο Γιώση θα γυρίσει», ο γιο πάει γραμμή στο σπίτι τη Λάρα. Όλη η οικογένεια Ποντίκη χαίρεται και η μαμά Ποντική να τον καλωσορίζει. Πολύ χαιρόμαστε που θα μείνει μαζί μα, του λέει και του χαϊδεύει τα αυτιά. Α, παπά, και γαργαλέμαι, λέει από μέσα του ο γιώση. Μόνο η μαμά μου ξέρει να με χαϊδεύει χωρί να με γαργαλάει. Για μεσημεριανό τρώνε νόστιμο παστίτσιο από ρίζες και σαλάτα από τσουκνίδες. Και έπειτα ο Γιώση παίζει με τη Λάρα και τα πολλά της αδερφάκια. Ζωγραφίζουν, φτιάχνουν πυργάκια, παίζουν το μανάβι και το μπακάλι, μασκαρεύονται. Α! φωνάζει ξαφνικά ο Γιώση και πέφτει κάτω. Τι ήταν αυτό? Αχ, πάτησε ένα βόλο, λέει η Λάρα. Κόντεψα να στραμπουλήξω το πόδι μου! κλαψουρίζει ο Γιώση. Όλα με στη μέση είναι εδώ στο σπίτι σα. Δεν συγυρίζετε ποτέ. Ποτέ, απαντάει η Λάρα. Για βραδινό τρώνε λαχταριστή κρεμιδόσουπα. Και έπειτα πέφτουν κουρασμένοι για ύπνο. Την νύχτα ο Γιώση σηκώνεται να πάει στην τουαλέτα. Τι σκοτεινά που είναι. Σκοντάφτει στο κουκλόσπιτο και ρίχνει κάτω το πυργάκι. Λαρά, λέει ο Γιώση την άλλη μέρα το πρωί, Θα είμαστε φίλοι για πάντα, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορώ να μείνω. Είσαστε τόσο κατάστατοι που συνέχεια σκοντάφτω από παιχνίδι σε παιχνίδι όλα τα και τον αποχαιρετούν. Και ο γιος πάει ένα μήνυμα άλλη οικογένεια, με την οικογένεια των ασβών. «Σαν στο σπίτι σου», τον υποδέχεται η μαμά Ασβήνα και τον σφίγγει στην αγκαλιά της. «Τι ευγενική», λέει από μέσα του ο Γιώση. «Φτάνει να μην μου χαϊδέψει τα αυτιά. Μόνο η δική μου μαμά ξέρει να με χαϊδεύει στα αυτιά χωρίς να με γαργαλάει». Για φαγητό οι Ασβοί έχουν φασολάδα και γεμιστές χρυσόμυγες, Αυτές ο Γιώση δεν τις βάζει στο στόμα του. Ο Ράφι δεν έχει τα παιχνίδια του ακατάστατα. Έτσι ο Γιώση δε σκοντάφτει. Και το κρυφτό στο μεγάλο σπίτι των ασβών με τα πολλά καμαράκια είναι στα αλήθεια σπουδαίο. Αλλά τι μυρίζει έτσι εδώ. Ο Γιώση κοιμάται μαζί με το Ράφι και τα δυο μικρά του αδερφάκια. Μόνο που κι αυτό το δωμάτιο μυρίζει παράξενα. Το μυαλό του Γιώση γυρίζει. Πάντα μύριζε λιγάκι περίεργα ο Ράφη. Την άλλη μέρα το πρωί ο Ράφη τον ξυπνάει. Το πρωινό είναι έτοιμο, φωνάζει. Μόλι φάμε, πάμε να παίξουμε. Δεν μου λες, δεν πλένεστε εσεί το πρωί, ρωτάει ο γιος. Όχι, απαντάει ο Ράφη. Ούτε το πρωί, ούτε το μεσημέρι, ούτε το βράδυ. Δεν πλένόμαστε ποτέ. Καμιά φορά γλύφουμε τη γούνα μα για να γυαλίζει. Γι' αυτό βρωμάει τόσο εδώ μέσα λέει ο Γιώση. Δεν είναι βρώμα, χαχανίζει ο Ράφη. Είναι η οικογενειακή μας μυρωδιά. Ράφη, λέει τότε ο Γιώση. Θα είμαστε φίλοι για πάντα, αλλά στο σπίτι σου δεν μπορώ να μείνω. Πριν πάει στο σπίτι των σκύουρων, ο Γιώση πλένεται στο ριάκι. Όλη η οικογένεια τον καλωσορίζει με χαρά. Αμέσως τον κερνάνε ένα πιάτο τριμμένα φουντούκια με φίλα βελανιδιάς. Η μαμά σκιουρίνα του χαϊδεύει το κεφάλι. Αχ, μη μου χαϊδέψει και τα αυτιά, παρακαλάει από μέσα του ο Γιώση. Μόνο η δική μου μαμά ξέρει να μου χαϊδεύει τα αυτιά χωρίς να με γαργαλάει. Το σπίτι των σκιούρων είναι συγυρισμένο. Κανένα δεν βρωμάει εδώ. Και με τον Φίψη ο Γιώση περνάει όλη τη μέρα φίνα. Παίζουν και γελάνε και διασκεδάζουν με την ψυχή του. Ο Φίψη του δείχνει πού κρύβουν τα φαγητά του. Τέτοιε καλέ κρυψόνε ο Γιώση δεν θα τι έβρισκε ποτέ του. Όλα θα ήταν θαύμα αν δεν. Then... Ναι, αν δεν ήταν αναγκασμένο ο γιος να σκαρφαλώνει συνέχεια στο δέντρο που έχουν το σπίτι του οι σκύουροι. Όσο και αν τον βοηθάει ο Φίψη, το μικρό λαγουδάκι δυσκολεύεται πολύ. Χίλιε φορέ καλύτερα να έκανα τη λαγουδίσια πριν η γυμναστική μου, σκέφτεται ο Γιώση, και στον Φίψη λέει. Θα είμαστε φίλοι για πάντα, αλλά στο σπίτι σου δυστυχώς δεν μπορώ να μείνω. Και μια και δυο, παίρνει το δρόμο για το σπίτι του ξαδέρφου του του Πέπι. Περνάει το δάσος, περνάει το μεγάλο λιβάδι, περνάει το χωράφι και τη γέφυρα, φτάνει κοντά στο χωριό. Η θεία του Γκίζα, τον αγκαλιάζει ενθουσιασμένη. «Είναι πολύ καλή και μ' αγαπάει», λέει από μέσα του ο Γιώση. «Αλλά καλά θα κάνει να μην μου χαϊδέψει τα αυτιά, γιατί μόνο τη μαμά μου αφήνω να μου χαϊδεύει τα αυτιά». Στο σπίτι του Πέπι όλα είναι θαύμα. Ο Γιώση δεν σκοντάφτει σε σκόρπια παιχνίδια. Κανείς δεν βρωμάει και τίποτα δεν είναι κουραστικό. Εδώ όλα είναι ωραία. Εκδρομούλες με όλη την οικογένεια, καταπληκτικά παιχνίδια με τον Πέπι και τους φίλου του, κάθε μέρα καρότα για φαγητό, χωρίς ραπανάκια. «Εδώ θα μείνω», παίρνει την απόφαση του ο γιος τη δεύτερη κιόλας μέρα. «Εδώ θα μείνω», σκέφτεται την τρίτη μέρα, μα νιώθει ένα κόμπο στο λαιμό. «Εδώ θα μείνω», σκέφτεται την τέταρτη μέρα, μα νιώθει ένα σφίξιμο στην κοιλιά του. «Εδώ θα μείνω», σκέφτεται και την πέμπτη μέρα, μα νιώθει ένα πόνο στην καρδιά, την έκτη μέρα ο γιος ή το λαγουδάκι σκέφτεται «Όλοι είναι τόσο ευγενικοί μαζί μου, δεν είμαι αναγκασμένος να κάνω τίποτα που να μην μου αρέσει. Έχω ό,τι τραβάει η ψυχή μου και όμως κάτι μου λείπει». Ξαφνικά αρπάζει το σακίδιό του, διασχίζει τρέχοντας το χωράφι, περνάει τη γέφυρα, χοροπηδώντας αφήνει πίσω του το μεγάλο λιβάδι, σαν να στραπεί χώνεται στο δάσος και έτσι φτάνει στο σπίτι του. Και ανοίγει την πόρτα. Μαμά! φωνάζει ο Γιώση. Γιώση! φωνάζει η μαμά Λαγουδίνα. Γύρισες!